Κύριε Πεπόνη, συνάντηση με το Διευθυντή του ΟΕΔ σήμερα στον Άγιο Νικόλαο, τι ακριβώς έχει συμβεί? Ζητήσαμε και είχαμε μια συνάντηση εκ μέρους του Εργατικού Κέντρου και ο Νίκος ο Κρομίδας εκ μέρους των Διοχού Υπαλλήλων, γιατί προέκυψε ένα πρόβλημα με μια μερίδα εργαζόμενων οι οποίοι από αορίστου χρόνου μετετράπηκαν οι συμβάσεις τους σε ορισμένου, με αποτέλεσμα, επειδή έχει αλλάξει ο κανονισμός σε σχέση με πέρυσι, να υπάρχει πρόβλημα. Και βέβαια και για κάποια άλλα προβλήματα που είχαμε αυτές τις μέρες, έτσι, μια ενημέρωση. Ήταν μια καλή συνάντηση και με το Διευθυντή του ΟΕΔ και με τους αρμόδιους υπαλλήλους, με τους οποίους πάντα συνεργαζόμαστε καλά. Και συμφωνήσαμε να υπάρξουν κάποιες ενέργειες τόσο από τη μεριά του τοπικού ΟΑΕΔ και από Εργατικό Κέντρο Εξοχού Υπαλλήλους. Πιστεύουμε ότι θα λυθεί το θέμα, γιατί είναι άδικο μια κατηγορία συναδέλφων, οι οποίοι δεν είναι και λίγοι, μη γνωρίζοντας ότι άλλαξε αυτός ο κανονισμός, μετατράπηκαν οι συμβάσεις τους από αορίστου χρόνου σε ορισμένο, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει πρόβλημα. Και καταλαβαίνουμε ότι, ειδικά όπως είναι η συνθήκη αυτή τη στιγμή, με την ακρίβεια, με τους χαμηλούς μισθούς και τα λοιπά, το να χάσει το Ταμείο Ανεργίας έστω και αυτούς τους λίγους μήνες, τους τρεις, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα, το οποίο πιστεύουμε εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να λυθεί και μάλιστα σύντομα.